αποφασίζει να κλείσει την πόρτα από όλα. Οι εργαζόμενοι να βγουν έξω, να πάρουν απόφαση να βγουν έξω. Η ένταση και οι αντιδράσεις κορυφώνονται έξω από γνωστό πολυκατάστημα στο Ηράκλειο, όπου οι υπεύθυνοι, βλέποντας την πορεία του ΠΑΜΕ και της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων να καταφθάνει, κατέβασαν τα ρολά, κλειδώνοντας μέσα εργαζόμενους αλλά και πελάτες. Έτσι συμπεριφέρεται στους εργαζόμενους, έτσι βγάζουν τα λεφτά τους και αυτό είναι μια ένδειξη το τι σκοπεύουν να κάνουν στους εργαζόμενους και με τους μισθούς και με τις συμβάσεις και με τα ωράρια. Είναι ντροπή τους να κλειδώνουν τους εργαζόμενους μέσα σαν τα ζώα. Η ολομέτωπη σύγκρουση εμπόρων, συνδικαλιστών και εργαζομένων με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων τουλάχιστον 7 Κυριακές το χρόνο έφτασε στο αποκορύφωμά της. Από νωρίς το πρωί, διαδηλωτές απέκλεισαν τα πολυκαταστήματα μεγάλων αλυσίδων, ζητώντας να παραμείνουν κλειστά. Όχι μόνο εξαθλιώνουν την ελληνική κοινωνία, αλλά επιβάλλουν στους εργαζόμενους μία μέρα τη βδομάδα που ξεκουράζεται να δουλέψει. Με μισθούς των 300, των 250 ευρώ. Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να μας κλείσει μια ώρα νωρίτερα. Θέλουμε να καταγγείλουμε και τη στάση της περιφέρειας που σαν Πόντιος Πιλάτος λέει, αναφέρει ότι οι νόμοι δεν μπορούν να καταργηθούν. Το μπλόκο του ΠΑΜΕ και της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων στήθηκε στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, ενώ η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου απέκλεισε την είσοδο πολυκαταστήματος στο Γιώφυρο, καταγγέλλοντας ότι οι ιδιοκτήτες έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό των υπαλλήλων προκειμένου να δουλέψουν την Κυριακή. Όσο είμαστε εδώ πέρα, θα επιτρέψουμε σε κανένα να μπει. Η Κυριακή είναι αργία και πρέπει να γίνει σεβαστή από τους πάντες. Όταν κάνουμε συνάντηση στην περιφέρεια και όλοι οι φορείς, μα όλοι οι φορείς, λένε ότι δεν επιθυμούν το άνοιγμα των καταστημάτων. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση νομοθετεί και προχωράει μόνο και μόνο για να εκτελέσει τις εντολές των μεγάλων πολυκαταστημάτων. Κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης, ο κάθε εργαζόμενος σκέφτεται αν τηρήσει την εντολή του εργοδότη ή όχι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους από αυτές τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Την ώρα πάντως που συνδικαλιστές και διαδηλωτές έδιναν μάχες μπροστά από τα πολυκαταστήματα που βρέθηκαν στο στόχαστρο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, αρκετοί ιδιοκτήτες καταστημάτων στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, κόντρα στην απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, άνοιξαν κανονικά από τις 11 το πρωί. Να σηκώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοσία που τους Η συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων του Λιανικού Εμπορίου, εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη από ό,τι πληροφορούμε, είναι κλειστά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, οι περιπτώσεις αυτές ήταν λιγοστές, ωστόσο γεγονός παραμένει ότι πολλά Είναι ορισμένα μαγαζιά ανοιχτά, πραγματικά ορισμένα μαγαζιά, αλλά σε όλους τους δρόμους, τους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, το μεγαλύτερο μέρος, συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος, είναι τα μαγαζιά σήμερα κλειστά. Οι ίδιοι οι καταναλωτές εμφανίστηκαν αντίθετοι στο μέτρο. Ωστόσο, όπως φαίνεται, κανείς δεν έχασε την ευκαιρία κρατική βόλτα στην αγορά. Είναι μια μέρα που πρέπει ο κόσμος να απολαύσει την οικογένειά του και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να παραμείνει. Δεν βόλευε την Κυριακή από τη στιγμή που δεν δουλεύω. Τα μαγαζιά να είναι κλειστά την Κυριακή. Βλέπουμε όμως ότι κάνετε επιτροπές. Τυχαία κάνουμε βόλτα, όχι ότι κατεβήκαμε για ψώνια. Είναι απαράδεκτο το μέτρο αυτό.